ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις, όχι δεν λες. Μήπως πεινάς και τι να πας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Σαν να ζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξεις δύο, θα κλάψεις μια. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Είναι πάρα πολύ ωραία, είσαστε πάρα πολύ και αυτό για μας είναι πολύ ευχάριστο. Θα ήταν ευχάριστο και για τον ίδιο. Αστεία είναι η 15η χρονιά που βρισκόμαστε εδώ. Έχω την εντύπωση ότι τα βραβεία έχουν γίνει πια θεσμός. Ξέρω ότι τα παιδιά αγωνιούν, δεν θέλω να σας απασχολήσω πολύ, σχεδόν καθόλου. Θέλω να σας πω μόνο ότι αυτή τη βραδιά την οφείλουμε... Όχι μόνο, την οφείλουμε στον αδερφό του Δημήτρη του Χόρν, τον Γιάννη του Χόρν και στη γυναίκα του, τη Στεφανή. Ακούγοντας ότι θα γίνει το θέατρο Χόρν, ότι θα μετονομαστεί δηλαδή το Διονύσιο σε θέατρο Χόρν, ο Γιάννης ο Χόρν αποφάσισε να μας επιδοτήσει. Αντί τα λεφτά λοιπόν να τα ρίξουμε σαν επένδυση στο θέατρο Χόρν, προτιμήσαμε μαζί με τον Θεοδόση τον Ιωσιακίδη, που μέσω αυτού έγινε όλο το... Κονέ το λέμε τώρα, το Κονέ. Προτιμήσαμε να θεσμοθετήσουμε αυτό το βραβείο και από τα χρήματα αυτά κάθε χρόνο μαζί με ένα σταυρό συμβολικά, το σταυρό του Δημήτρη Χόρν, που είναι επαμοιβόμενος, δηλαδή το δίνει κάθε χρόνο ο ηθοποιός τον επόμενο, να υπάρχει και ένα χρηματικό ποσό, όχι που θα του λύσει το πρόβλημα της ζωής, αλλά που αν κλείναμε και τα φώτα της πλατείας θα ήταν καλύτερα. Ευχαριστώ. Να τα κλείσουμε λίγο. Ευχαριστώ. Πολύ σκοτέλεται. Δεν καταλαβαίνω. Κάτι τα... Ναι. Ωραία. Ναι, μα, όχι λοιπόν ότι θα του έλυνε το πρόβλημα της ζωής, αλλά θα ήταν όπως έλεγε και προχθές ο Χρήστος ο Λούλης, ένας από τους πρώτους... προβευθέντες, σαν ένα χτύπημα στην πλάτη, ότι είναι και οι άλλοι εδώ μαζί σου. Δεν είσαι μόνος σε αυτό το δύσκολο δρόμο του θεάτρου. Γιατί κακά τα ψέματα, ο δρόμος του θεάτρου ήταν δύσκολος, έχει γίνει πιο δύσκολος πια. Αλλά για ένα περίεργο τρόπο, μέσα σε αυτή τη δυσκολία, βλέπεις να αρχίζουν περισσότερες ομάδες από ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Βέβαια, είναι απλήρωτοι άνθρωποι, αλλά είναι άνθρωποι της δουλειάς. Γιατί και απλήρωτοι και άνεργοι, αυτό δεν αντέχεται. Αυτό δεν αντέχεται καθόλου. Διότι η δουλειά λειτουργεί σαν ένα ποιητικό παρεστησιογόνο σε αυτές τις ηλικίες, που όμως προσθέτει και πείρα. Πράγμα που η ανεργία δεν στο δίνει, γιατί σου δίνει μαζί και πικρία και ότι δεν είσαι μέσα στην παραγωγή ενός καλλιτεχνικού έργου. Για αυτά τα παιδιά λοιπόν, αποφασίσαμε όσο μπορούμε από αυτά τα χρήματα να δίνουμε ένα μέρος, να τα βοηθάμε να βγάλουν αυτή τη χρονιά που κάνανε και αυτοί κάτι καλό και ήθελε κάποιος να τους χτυπήσει ελαφριά στην πλάτη, να τους δώσει ένα μικρό, ένα ελάχιστο κουράγιο. Πολλές φορές μπορεί να μην κάνουμε τέλεια τη δουλειά μας, γιατί δεν προλαβαίνουμε και να δούμε όλους τους υποψήφιους, όλα τα παιδιά, όλα που αξίζουν. Ο καθένας μας λέει στον άλλον, γιατί η επιτροπή αποτελείται με πρόεδρο από τον κύριο Γεωργουσόπουλο, την Ξένια την Καραγεωροπούλου, τη Λιδία την Κονιόρδου, εμού του ηθοποιού, σκηνοθέτη και διάφορα άλλα, παρουσιαστή απόψε, αλλά και τη Αντιγόνη Καράλη. Θέλω να καταλήξω εκεί ότι ό,τι δεν βλέπουμε εμείς, η Αντιγόνη,
μας πληροφορεί και τρέχουμε και το βλέπουμε. Δεν μπορούμε βέβαια να τα βλέπουμε όλα. Τους βλέπουμε όλους και όλα, ζητάμε συγγνώμη. Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτό το βραβείο δεν δίνεται σε έναν ηθοποιό επειδή είναι νέος και βγήκε, αλλά επειδή μπορεί να είναι νέος στο θέατρο. Δηλαδή, γιατί μπορείς να βγεις στο θέατρο πολύ αργά και να είναι η πρώτη σου δουλειά, η δεύτερη, η τρίτη, ή να είσαι σε ένα χώρο όπου δεν έχεις αναγνωριστεί ακόμα και χρειάζεσαι μία βοήθεια για να γίνει γνωστό το έργο σου, όχι για τίποτα άλλο. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν δημιουργήσαμε αυτό το βραβείο και συνεχίζουμε να το δίνουμε. Δεν σας απασχολήσω πολύ. Θα πω ότι μέχρι η αγωνία σας να τελειώσει θα μας μιλήσει για τον Δημήτρη το Χόρν ο Μίμης ο Πλέσας, όπου μαζί με τους τραγουδιστές και την ορχήστρα του θα πούν και δύο τραγούδια. Μετά θα έρθουν οι Μέλισσες και η Μάρο Κοντού σε ένα ρόλο έκπληξη. Το συγκρότημα αυτό που ευχαριστούμε, το νεανικό αυτό συγκρότημα που είναι εξαιρετικό και ήρθε κοντά στα παιδιά. Και στο τέλος θα βραβεύσουμε τον φετινό νικητή. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ τη γενεοδορία της Στεφανή Χόρν, γιατί δίνει αυτή την ενίσχυση στα νέα ταλέντα του θεάτρου μας. Επίσης, να αναμνηστώ ότι είναι η 15η φορά που προεδρεύω σε αυτή την Επιτροπή και πρέπει να σας πω ότι μας λείπει μία από τους πρώτους που συμμετείχαν, η Ελένη Χατζιαργύρη. Τι είναι αυτή η Επιτροπή? Βλέπει θέατρο. Βλέπει θέατρο και προσπαθεί να ανιχνεύσει από τους νέους πρωταγωνιστές, νέους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν τα μεγάλα κείμενα ή κάνουν μικρά κείμενα σπουδαίους ρόλους, σε μια εποχή δύσκολη, που αποδεικνύεται όμως ότι παράγει ταλέντα. Όταν ξεκίνησε αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα διαγωνιστική, θα λέει κανένας, έτσι, διαδικασία, πάντα έχει κανένας προβληματισμούς, αν διέκρινε σωστά, αν επέλεξε σωστά. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά είναι η καλύτερη. Είναι η καλύτερη κατά τη συγκυρία. Εκείνο όμως που μπορούμε να ισχυριστούμε, και αυτό το δείχνει η ιστορία, ότι και οι 15, οι 14 με τον απόψινό 15 που προηγήθηκαν, δεν μας διέψευσαν. Έκαναν καριέρα σημαντική. Δεν πρόδωσαν ουσιαστικά τις προθέσεις τους, δεν πρόδωσαν τις προσδοκίες που στηρίξαμε πάνω σε αυτούς όταν διακρίναμε ότι έχουν ακριβώς τη φλόγα. Αυτό είναι παρήγορο. Παρήγορο μας είναι το γεγονός ότι 15 νέοι ηθοποιοί σε αυτά τα 15 χρόνια προβλήθηκαν στο ελληνικό κοινό, που σημαίνει πολύ καλή συγκομιδή. Έχουμε σημαντικούς ηθοποιούς, γυναίκες και άντρες, σε αυτή εδώ την εποχή. Σε μια εποχή δυσκολίες σπουδών, σε μια εποχή δυσκολίες ακόμα και δασκάλων. Έλειψαν μεταξύ μας οι μεγάλοι δάσκαλοι που φτιάξαν τις μεγάλες σχολές στον τόπο. Δεν υπάρχει ο Ροντήρης, δεν υπάρχει ο Κούν, δεν υπάρχει ο Κατσέλης, δεν υπάρχει ο Σοκράτης Καραντινός. Αυτά είναι μεγάλοι δάσκαλοι που φτιάξαν γενιές ειδικευμένων ηθοποιών σε μια ορισμένη σχολή. Η σχολή του Κούν και η σχολή του Ροντήρη ήταν δύο αντίπαλες σχολές με ολοκληρωμένη άποψη, με ολοκληρωμένο κώδικα. Όμως στην εποχή μας, σήμερα, έχουν πλέον, θα λέει κανένα, συναντηθεί οι σχολές. Έχουν, χωρίς να έχουν νοθευτεί, αλλά η μία έχει δανείσει στην άλλη. Η κατεξοχήν σχολή του λόγου, που ήταν η σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Ροντήρη, επί 40-50 χρόνια, που έβγαλε τους μεγάλους τοπίους, ανάμεσα στους οποίους ως Πρίτανης είναι ο Τάκης ο Χόρν,
Και από την άλλη μεριά, η σχολή του Κουν που νίκησε περισσότερο στο συνέστημα και στην κίνηση και συναισθηματική κίνηση, την ισιολογική περισχολή, σήμερα έχουν συναντηθεί και φτιάχνουν μια καινούρια, αν θέλει κανένας, σχολή, η οποία εκπροσωπείται με αυτά τα παιδιά, τα οποία ουσιαστικά δοκιμάζονται σε μια πληθώρα και σε, μια ευρύ, και σε ένα ευρύ φάσμα δραματολογίου, από την τραγωδία μέχρι τη σύγχρονη με τα μοντέρνα δραματουργία. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι μικρό. Δεν είναι καθόλου μικρό κάποια στιγμή με τις λίγες ουσιαστικά χρονικές περιόδους που έχουν στη διάθεσή τους. Μέσα σε 3 χρόνια ουσιαστικά δεν γίνεται ένας ηθοποιός που λέει ο νόμος. Δεν προλαβαίνει να φτιάξει τον κώδικά του. Δεν προλαβαίνει να καλλιεργήσει τα εργαλεία του. Αυτά καλλιεργούνται στη σκηνή. Μετά, όταν βγαίνουν στο θέατρο, όταν αναμειχθούν οι σχολές, όταν λειτουργήσει η έννοια της δοκιμής. Εκεί πέρα τα εργαλεία αυτά καλλιεργούνται, οξύνονται κατά κάποιο τρόπο και θα έλεγε κανένας πολλές φορές στρογγυλεύουν. Αυτή λοιπόν η μεγάλη νέα γενιά που μας εκπροσωπεί, ουσιαστικά εδώ εκπροσωπείται από κάποιους ανθρώπους. Υπάρχουν οι άλλοι παράλληλοι, οι συνυποψήφοι τους κάθε χρονιά, οι οποίοι αποτελούν μια καταπληκτική ομάδα νέων ηθοποιών, με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι, να επικοινωνήσουμε, να τους εμπιστευτούμε. Σήμερα, και θα ήθελα να τελειώσω αυτή την πικρή διαπίστωση, δεν έχουμε υλικό να προβάλλουμε από τις παραστάσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι κλειστό εδώ και 2 χρόνια το Θεατρικό Μουσείο. Το Θεατρικό Μουσείο που έχω την τιμή να είμαι άμυστος πρόεδρος, δεν επιδοτείται εδώ και 3 χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ επιδοτούνται επί 40 ολόκληρα χρόνια αποκλειστικά. Δεν έχει εισιτήριο, δεν είναι μουσείο. Είναι αρχείο θεάτρου. Το παλιότερο, αν θέλετε, υλικό που υπάρχει είναι από τις παραδουνάβιες χώρες της εποχής του Ιψηλάντη. Αυτό λοιπόν το υλικό είναι εκεί, κοιμάται, περιμένει τους ερευνητές του. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν δουλειά οι απόφοιτοι, οι φοιτητές, οι απόφοιτοι και οι πτυχιούχοι και οι διδάκτορες υποψήφοι των 5 θεατρολογικών σχολών της Ελλάδος. Και φυσικά, πάντα σε αυτή εδώ την εκδήλωση που εμφανίζονται οι νέοι άνθρωποι, που είναι το μέλλον του θεάτρου μας, δεν έχει έρθει ποτέ υπουργός πολιτισμού. Δεν έχουμε λοιπόν την ευχαίρεια, διότι είναι κλειστό το μουσείο, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν ότι δεν μπορεί κανένας να παίζει εύκολα με τη μνήμη του θεάτρου. Γιατί η μνήμη του θεάτρου, όπως και η μνήμη της ιστορίας, όπως και η μνήμη της τέχνης και της επιστήμης, εκδικούνται. Σας ευχαριστώ. Όταν ακούς το ίδιο θέατρο να μιλάει, όταν ακούς τα πράγματα που τα έχεις ζήσει σαν αξίες ζωής και βιώματα μνήμης να γίνονται ιστορία, τότε θα πρέπει αυτόματα να αλλάξεις αυτό που θες να πεις. Έτσι λοιπόν θέλω να διαχωρίσω από τους σοφολογιότατους ομιλητές που θα δώσουν τα βραβεία την δική μου θέση. Γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένα ορόσημο, τουλάχιστον στη θεατρική μου καριέρα, όταν στο θέατρο κεντρικό, γιατί αυτή ήταν η σκηνή που ήταν ο Τάκης ο Χόρν, για μας Τάκης, επί 5 χρόνια έγραφα αποκλειστικά τις μουσικές στα θεατρικά που επέλεγε να ανεβάσει. Το πρώτο αφαιόρα έναν λαύρο καθολικό παπά που ήθελε να σώσει μια πόρνη. Και βέβαια έπρεπε να βρω εγώ ένα θέμα που να κάνει τον καθολικό παπά να μπορεί
να ξεχνάει την ερωτική διάθεση που ένιωθε στο ερωτικό αντικείμενο του πόθου του από την ιερή πίστη του. Θα μου πείτε εύκολο, νομίζετε. Το έργο λεγόταν «Ρομανσέρο». Και εγώ είχα γράψει ένα θέμα όπου το ακούγαμε από ένα εκκλησιαστικό όργανο. Αυτό το ρομανσέρο κάποια στιγμή ο Κώστας ο Φρετεντέρης που ήταν μέσα στα πόδια μας και πολύ στενός συνεργάτης του Δημήτρη έγραψε το «Ποιος το ξέρει». Και το «Ποιος το ξέρει» κάποια στιγμή θέλησε να το τραγουδήσει ο Τάκης. Βέβαια για να τραγουδήσει ο Χόρ, ο βασιλιάς Λίρ, για να τραγουδήσει αυτός ο συγκλονιστικός άνθρωπος με τις 152.000 μορφές και αλήθειες, έπρεπε να δημιουργηθεί άλλη εταιρεία. Δεν μπορούσε στα καλά καθόμενα να πάνε τραγουδήσει και που τραγουδούσε η Βουδουκράκη. Χαμογελάστε. Πιο δυνατά. Και πραγματικά αυτό έγινε. Την επόμενη χρονιά κάναμε το Θωμό το Δίψυχο. Και εκεί δεν χρειάστηκε παραπάνω από ένα ξύλινο σφυρί με πατημένο το πεντάλι να χτυπάω την ώρα που φώναζαν τον Καρφώνη τις χορδές του πιάνου. Έφτασε αυτή η μουσική και την τρίτη χρονιά τον Διλό και τον Μυρό, τον Γκόγκα Μαγκό, όπου με τα τρία αυτά και μόνο βρεθήκαμε. Και λέω βρεθήκαμε γιατί πραγματικά είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι σε αυτό το είδος το έγκλημα να πάρουμε τα τρία μεγαλύτερα βραβεία που υπάρχουν στην Ευρώπη, στο θέατρο και στον κόσμο. Θα ξεκινήσω με το καμάρι μου, το Σπύρο το Γκλίσσα, που θα μας θυμίσει από το ρομανσέρο το ποιος το ξέρει. Και θα σας παρακαλέσω να θυμάστε μια Μάρα Κοντού που εκείνη την εποχή όχι μόνο δεν θύμιζε την πονηρή ιερόδουλη, αλλά ήταν το πιο άμωμο και όμορφο πράσμα που τουλάχιστον εγώ εκείνα τα χρόνια είχα συναντήσει. Ευχαριστώ. Σε πάρει κάποτε τα
Ποιος το ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει δεν μας φέρει μαζί και τ' άλλο καλό. Ήταν σαρμέρ, δηλαδή του άρεσε να μαγεύει, του άρεσε να έχει γύρω του ιδιαίτερα όμορφο θηλυκό ακροατήριο και να κρέμονται όλοι απάνω σε αυτό που θα πει. Έτσι λοιπόν ήρθε κάποια στιγμή στο σπίτι και λέω σπίτι, στην ίδια, σε δύο πατώματα έμενε ο Κώστας ο Πρωτεντέρης με τη γυναίκα του και εγώ με την δική μου. Πανέμορφες κυρίες και έχει έρθει ο Δημήτρης ο Χόρν που βέβαια κρέμονται στην άκρη της γοητείας του. Μπορείτε να γελάτε σας παρακαλώ για να... στην άκρη της γοητείας του. Και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την ηχογράφηση του ποιος το ξέρει. Εμείς θέλουμε να τον πειράξουμε. Και κάποια στιγμή του λέω εγώ, λέω βέβαια από την άλλη μεριά θα μου κάνεις εμένα το χατήρι να πεις κάτι. Λέει βεβαίως, ό,τι θέλετε. Λέω έτσι ένα γύφτικο τσιφτετέλι. Κρατούσε ένα ποτήρι με μίσκι το οποίο δεν έπινε, το μύριζε και το άφηνε. Του έπεσε το μίσκι και λέει γύφτικο τσιφτετέλι, ο βασιλιάς Λίρ. Ναι, λέτε, ο Πρετεντέρης όμως, ο οποίος είχε άλλου είδους μυρωδιά για την αλήθεια των λεγόμενων μου, είχε συνηθίσει να με πιστεύει, μου λέει, δηλαδή λέει, τι θα κάνω. Ένα μπρο, θα του δώσουμε ένα ντεύι εκεί να το χτυπάει και τον λέει ένα λαϊ 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 λαϊ. Και ο Μεν Τάκης είναι σίγουρος. Δεν είναι σίγουρος αν θα δεχτεί αυτά που λέω, αλλά ο Πρετεντέρης έρχεται και από το άλλο μου αυτή μου λέει, «Ρε Μίτσο, το θυμάσαι αυτό που μου είπες?» Λέω, «Ναι». Και μετά πώς θα πηγαίνει? Λέω, «Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα» και χτύπωσα το ντεύι. Πήγε δίπλα και έγραψε τις πράσινες, τις κόκκινες, τις θαλασσιές της Άννας. Εδώ όμως σας την έσκασα, γιατί Ευήτηδες ανήγγειλα από τώρα αυτό με το οποίο θα κάνω φινάλε όταν θα έχω τη χαρά να συναντήσω κάποιους συγκλονιστικούς μουσικούς. Έναν μπελίσι αδιανόητο. Στην ώρα του. Για την ώρα ο Σπύρος μου θα πει το τραγούδι που πάλι πρωτοηχογραφήσαμε, το «Ξέρω ένα αστέρι, αστέρι, αστεράκι», γιατί δεν είναι... Το είπε η Μούσκουλη, πήρε 13 ψήφους και βεβαίως εκείνο που ήθελε ο Τάκης ήταν να το πει και με μια ανδρική φωνή, γιατί ήταν μπροστά όταν αυτό ουσιαστικά το τραγούδι είχε πάρει το πρώτο βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ που έκανε η Ελληνική Ραδιοφωνία. Αλλά δεν τολμώ.
είναι σαν διαμάντι για φίνο χεράκι και άσπρο λαιμό. Ο μικρό εκείνο αστέρι αστεράκι που λαμπεί χλωμό. Κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι που ζει μοναχό. Στου ουρανού την πλάτη το τρώει το σαράκι και κλαίει το φτωχό. Τα άστρα των ματιών σου τα ανάψαν μεράκι και ανησυχώ. Σβήσει εκείνη τα αστέρια αστεράκι που ζει μονάχου. Μη μου σβήσει εκείνη τα αστέρια αστεράκι. Και τι σπουδαία βραβεία εισπράξαν. Έλα όμως που έχω μια μεγάλη μανία. Κάθε φορά που βρίσκομαι να έχω ανεβάσει ένα πύχη σε αυτό το επάγγελμα που τριγυρίζεται από θηρία και ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, τις δικές του φιλοδοξίες και είμαστε τόσο αλλιώτικοι ή αλλιώτικα ίδιοι ο ένας με τον άλλον, που έχω αποφασίσει κάτι και μου βγήκε σε καλό. Κάθε φορά που έχω εγώ σηκώσει το πύχη, από καλή σύμπτωση, από ταλέντο, από υπομονή, σκύβω το κεφάλι. Γιατί? Για να είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα κάνω την επόμενη φορά θα περάσει το πύχη από πάνω. Και αυτό το πετύχαμε με τον Δημήτρη το Χορ κάθε φορά που χρονιά με τη χρονιά κάναμε και από ένα άλλο έργο. Να παρακαλέσω τώρα αυτές τις συγκλονιστικές μέλισσες να έρθουν στη σκηνή, γιατί αλλιώτικα πώς θα παίξουμε τις θαλασσιές της Χάνας. Τρέχουν τα χέρια. Και τα δικά μου. Είναι εσύ
κόκκινες οι θαλάσσιες σου οι χαρές. Στα χέρια θες φέρανε 10 κουβέντες αρές. Πέραν κακό και ταραχή στις κοκκινιές τις μάντρες. Οι πρασινές, οι κοκκινές, οι θαλασσιές σου οι χαντρές. Ωχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου που μας θυλάς. Πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Βρέλανε τα πετραλωνά και κάψαν τα σεβόλια. Αν βρεθεί ο μαστοράς, θα κλαίει καρδιά μου η δολιά. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Μετά από αυτή τη μεγάλη την τιμή που είχαμε με τον κύριο Πλέσσα, σας έχουμε μια μικρή έκπληξη. Είστε έτοιμοι? Όχι. Λοιπόν, για ξεκινήστε ρε παιδιά να παίζετε, να πω την έκπληξη που έχουμε. Είναι μια γυναίκα με ανεξίδηλη ομορφιά. Μια γυναίκα με το καλό ταλέντα του ελληνικού κινηματογράφου. Μια γυναίκα με το γάμα κεφαλαίο. Είναι η Μάρα Κοντού. Στάχη τη μπλέξη και δεν τορμά να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σιωπηλός και η νύχτα κυλά. Μάγει ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεύγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια, κάθε μου γένια, σ' αγώ κύπερα ξένα, από ξαφνικά μαλλιά. Μήπω χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει, και μη σε πειράζει, η άλλα μαγκαλιά. Σε λίγο πια θα φέξει, θα δείχνω μια βγή. Πότε διέξει, ας πω μάτια.
αρέσει. Μου έχει τράχει η λέξη για ένα τον μάναγκη. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Πάει και ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω πολλά και εμάς να χαμογελά. Τα σημαίνια κι η κάθε μου γένια στα πόχη με τα σένια από σαν τα μαλλιά. Σε πειράζει, που γέννης με μαράζει, γιατί από της βραδιάς, όλα αυτά βέβαια ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ευχαριστούμε και το Μιμπλέσσα της Μέλισσας, τη Μάρο Κοντού, το Σπύρο τον Κλίσσα που τραγούδησε, όλους εσάς που ήρθατε και παρακαλώ το κύριο Χρυσοστόμου, τον περσινό νικητή, να έχει εδώ ανοιχτό έτοιμο το βραβείο και το σταυρό. Η υποψήφη για τα βραβεία Φορ. Ωραία, άνοιξε το κιόλας γιατί μετά έχει αυτό το... ναι, την καντιλίτσα, ναι. Ωραία. Για πέρσι λοιπόν, για την περσινή χρονιά, για το βραβείο Horn 13-14, ήταν υποψήφιοι ο Μάνος Καρατζογιάννης για το ρόλο του Κρίστοφερ στο έργο του Σάιμον Στέφεν. Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς, τον Αγγέλων Βήμα. Δεύτερον, ο Ντένις Μακρύς για το ρόλο του Αναμή. Στο έργο του Βίλιαμ Σέξπιρ Χάμλετ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, από την Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων στο Πορεία. Τρίτος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος για την ερμηνεία του. Το έργο των Τζον Μάρεϊ και Άλεν Μπόρετς, Room Service, σε σκηνοθεσία Ακτοραλυγίζου, στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, και στο έργο της ομάδας Κούρσκ, η προσευχή της κοπέλας που έπεσε μέσα στο πηγάδι και δεν θέλει να πεθάνει. Σε σκηνοθεσία Χάρη Βραγκούλη, στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων, Λευτέρης Βογιατζής. Και τέταρτος, ο Μιχάλης Αράντης, για το ρόλο του Νότι Σερδάρη στο έργο του Παντελή Χόρτ Φλανδρό, σε σκηνοθεσία Λιδίας Κονιόρδου στο Εθνικό Θέατρο, κτίριο Τσίλερ, σκηνή Νίκος Κούρκουλος, και για το ρόλο του Αγγελιοφόρου στην τραγωδία του Ευρυπίδη Υπόλυτος, σε σκηνοθεσία Λιδίας Κονιόρδου από το Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο. Και το βραβείο Δημήτρης Κόρν για πέρσι απονέμεται στο Μιχάλη Σαράκη. Σε μια ψηλοδύσκολη περίοδο για τη ζωή μου, αλλά έτσι είναι η ζωή, έχουμε και χαρές και λύπες. Θα κάνω όλα τα τετριμένα, θα ευχαριστήσω κόσμο και θα το αφιερώσω και κάπου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή, τον κύριο Φασουλή, πολύ, τον κύριο Γερμουσόπουλο, την κυρία Καράλη, την αγαπημένη Ξένια Καλογεροπούλου,
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Νίκο τον Καραθάνο που είναι δίπλα μου ή μπροστά μου σε κάθε βήμα μου και τον ευχαριστώ πολύ. Και πάνω απ' όλα τη Λιδία την Κονιόρδου για τις ευκαιρίες που μου έδωσε. Την ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ δασκάλα μου. Και θέλω να αφιερώσω το βραβείο αυτό στον άνθρωπο που δεν είναι εδώ. Θα ήθελε πολύ να είναι, αλλά δεν είναι. Είναι λίγο πιο πάνω στον Ευαγγελισμό και παλεύει στη μητέρα μου. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να γυρίσει σπίτι γρήγορα και να είναι υγιή. Να είστε καλά, να είστε αγαπημένοι και να είστε υγιείς πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλάψω μια. Θα κλάψω δυο. Σαν καραμιά θα σ' αρνηθώ. Σαν καραμιά θα σ' αρνηθώ. Σκεπαστώ, να τυλιχτώ μ' άσπρο πανί και ένα πουλί, άσπρο πουλί που θα καλεί κι άλλο πουλί, το μαύρο πουλί. Παρηγοριά στην καρδιά υπομονή, αχ πως πονεί, κι ύστερα λες για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ φαθής. Ηθοποιός, είτε μωρός.